Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα που σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ ισχυριστήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε για τους εαυτούς μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μια ανώνυμη αδελφή μας, η οποία λέγει: «Καλησπέρα και ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια. Έχω μια ερώτηση. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή κάτι για τα όνειρα? Τι σχέση έχουν τα όνειρα του ανθρώπου για τη χριστιανική ζωή?» Έχεις και άλλες, εν συνόλο 4 ερωτήσεις, άλλες 3. Θα απαντήσουμε μία-μία, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί. Για τα όνειρα αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεται στον Ιώβ και θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι στο κεφάλαιο Λάμτα Γάμα και το εδάφιο 14. «Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Λαλεί εν εν υπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότι ότε υπνώτουσιν επί της κλίνης. Τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νουθεσίαν, δια να αποστρέψει τον άνθρωπον από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανίαν εκ του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου από του λάκου και τη ζωή αυτού από του να διαπεραστεί υπορομφέας». Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι ο Θεός έναν από τους τρόπους τους οποίους έχει για να μιλήσει στους ανθρώπους και να επιβεβαιώσει την, να επισφραγίσει την προς αυτούς νουθεσία, είναι το ενύπνιο, τα ενύπνια τα πνευματικά. Μέσα στη Γραφή έχουμε πολλά παραδείγματα, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, ενυπνίων, όπως το ενύπνιο που έδειξε ο Θεός στον Ιακώβ όταν πήγε στη χαρά, είδε ενύπνιο και ειδού σκάλα εστηριγμένη στη γη, της οποίας η κορυφή έφτασε ως τον ουρανό και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής, και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής, όλα αυτά σε ενύπνιο τα βλέπε, και είπεν: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός», του μιλάει ο Θεός τώρα, «εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ, την γη την οποία, επί της οποίας τώρα κοιμάσαι, σε σένα θα δώσω αυτήν και στο σπέρμα σου. Και θέλει είστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και θέλεις εξαπλωθεί προς δύσην και προς ανατολήν και προς βορράν και προς νότον, και θέλεις ευλογηθεί εν σύ και εν το σπέρματί σου πάσε φίλε της γης», καθώς μιλάει για το Χριστό που είναι το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ και λοιπά. Το πρώτο λοιπόν ενύπνιο που βλέπουμε ίσως στη Γραφή είναι που ο Θεός επισκέπτεται τον Ιακώβ όταν αποστέλλεται από τη μητέρα του για να πάει, καθώς έχει μισηθεί από τον Ισάφ τον αδελφό του, να πάει στην γη της Χαράν, όπου εκεί θα συναντήσει τον Λάβαν και θα μείνει περίπου 16 χρόνια.
Το δεύτερο ενύπνιο βλέπουμε είναι πάλι στη Βεθήλ, στο λάμπτα α κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο και στο 13, 10 ως 13 διαβάζω. Και καθόν καιρόν συνελάμβανε το πίμνιον, ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον κατόναρ και ειδού οι τράοι και οι κρυοί, οι αναβαίνοντες επί τα πρόβατα και τα σέγας, ήσαν πορδαλοί, ποικίλοι και στικτοί. Και μη είπε ο άγγελος του Θεού κατόναρ, και είπα ειδού εγώ. Και είπε ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και δε πάντα στους τράγους και τους κρυούς, τους ανεβαίνοντας επί τα πρόβατα και τα σόγας, ότι είναι παρδαλή, ποικίλη και στικτή, διότι είδον πάντα όσα κάμνη εισαίω λάβαν. Εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, όπου έχρισα στην στήλη και όπου ευχήθης, το πρώτο ενύπνιο, ευχήν προς εμέ, σηκώθη τώρα έξελθε εκ της γης ταύτης και επέστρεψον εις την γη της συγγενείας σου. Ένα ενύπνιο είδε, έδειξε ο Θεός δηλαδή και μίλησε ο Θεός με ενύπνιο στον Ιακώβ όταν έφευγε από τη γη της συγγενείας του, και ένα για να επιστρέψει στη γη της συγγενείας του. Αλλά επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο οποίο ο Θεός μιλούσε συνεχώς με ενύπνια ήταν ο Ιωσήφ, στον οποίο έδωσε και σοφία να ερμηνεύει και τα ενύπνια του Θεού. Να μην αναφερθούμε σε όλα τα ενύπνια που είδε ο Ιωσήφ, βασικά στα πρώτα, δύο πρώτα που είδε: «Ιδού εμείς δέναμε», λέγει προς τους αδελφούς του, «Ιδού εμείς δέναμε δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος και ιδού εσηκώθη το ειδικό μου δεμάτιον και στάθη όρθιον και ιδού τα ειδικά σας δωμάτια περιστραφέντα προς εκείνησαν το ειδικό μου». Προφητικό ενύπνιο που φανερώνει ο Θεός στον Ιωσήφ ότι τα αδέλφια θα τον προσκυνήσουν και αργότερα ότι και οι πατέρας του και η μητέρα του θα τον προσκυνήσουν. Βέβαια ο Ιωσήφ είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο ενυπνίων θα έλεγα, γιατί του δώσε ο Θεός την σοφία και τη σύνεση, το πνευματικό χάρισμα να ερμηνεύει τα ενύπνια τα πνευματικά, όπως ερμήνευσε το ενύπνιο του Φαραώ, αλλά και τα ενύπνια του αρχιστοποιού και του ανθρώπου που μοίραζε το κρασί του Ινοχώου. Να μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Τέλος, ένα άλλο πρόσωπο το οποίο μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι χρησιμοποίησε ο Θεός εν υπνίο, είναι ο Δανιήλ, που ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Δανιήλ, του προφήτου Δανιήλ, αναφέρεται στο ενύπνιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και μάλιστα το ξέχασε και ζήτησε από όλους τους σοφούς του, γιατί ήξεραν τότε όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θρησκείας ότι ο Θεός μιλάει με ενύπνια και ζητούσαν την ερμηνεία των ενυπνίων, γι' αυτό και υπήρχαν σοφοί και συνειδητοί άνθρωποι για την ερμηνεία των ενυπνίων, και ο Θεός, όπως είπαμε, είχε δώσει αυτό το πνευματικό χάρισμα στον Ιωσήφ να ερμηνεύει τα πνευματικά ενύπνια. Και στο Δανίλο όμως είχε δώσει την ίδια σοφία και την ίδια σύνεση να ερμηνεύει τα μυστήρια του Θεού. Όταν λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ ζήτησε από τους σοφούς του να του πούνε το ενύπνιο που είδε και να του το ερμηνεύσουν, πράγμα το οποίο είναι το αδύνατον, ο Δανιήλ είπε δεν είναι αδύνατον, αδύνατον είναι στους ανθρώπους, αλλά είναι δυνατόν στο Θεό. Θα πάω στο Θεό, και πήγε στο Θεό και ο Θεός του αποκάλυψε και το ενύπνιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά και την ερμηνεία του ενυπνίου, χάρη του οποίου ο Θεός ύψωσε μέσα στην στη Βαβυλώνα, μέσα στην αυτοκρατορία των Χαλδαίων, τον Δανιήλ, αλλά και τους συντρόφους του, οι οποίοι εφάνισαν και δείχθησαν πιστοί μέχρι το τέλος. Ακόμη ένα άλλο ενύπνιο πολύ σημαντικό που έλαβε χώρα νωρίτερα ήταν το ενύπνιο του Σολομώντα, όπου ο Θεός τον επισκέφθηκε, και μάλιστα να το βρούμε, είναι στο πρώτο βασιλέον, διαβάζω στο κεφάλαιο γάμα και το τέταρτο εδάφιο. «Και πήγαινε ο βασιλεύσης Γαβαών δια να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν υψηλός τόπος μέγας και προσέφερε 1000 ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριον εκείνων. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών στο Σολομώντα καθύπνον διανυκτός. Και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σου δώσω». Και βέβαια ο Σολομών ζήτησε σοφία και σύνεση για να μπορεί να κυβερνάει το λαό στον οποίο ο Θεός τον κατέστησε αρχηγό και βασιλιά, άρχοντα και βασιλιά, και ο Θεός του απάντησε εν ενυπνίω πάλι,
συνέχεια το ενύπνιο που είδε, ότι επειδή δεν μου ζήτησε αυτά που ζητάνε οι άνθρωποι, πλούτο, μακροζωία, νίκες, επιτυχίες, θριάμβους, εγώ σου δίνω αυτά που μου ζήτησες, δηλαδή σοφία και σύνεση υπερπάντα στους ανθρώπους για να κυβερνάς το λαό επί τον οποίο εγώ σε κατέστησα βασιλέα και άρχοντα, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία δεν μου ζήτησες. Του άρεσε πάρα πολύ του Θεού η απάντηση του Σολομώντα και όλη αυτή η συνομιλία Σολομώντος και Θεού έλαβε χώρα εν ενυπνίω. Όμως δεν πρέπει να παραλείψουμε και αυτό το οποίο γράφει ο Σολομών στο βιβλίο Εκκλησιαστής, στο κεφάλαιο το 5ο και στο 7 εδάφιο. «Εν το πλήθη των ονείρων και το πλήθη των λόγων είναι ματαιότητες». Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει πολλά όνειρα και λέει πολλά λόγια, τότε εκεί υπάρχει πολύ ματαιότης. Ο Θεός δεν είναι πολύ λογάς, δεν μιλάει, δεν λέει με ενύπνια στον Σολομώντα, μια-δυο φορές στη ζωή του φανερώθηκε. Και στους ανθρώπους του Δανιήλ και λοιπά, λίγες φορές. Στον Ιωσήφ ίσως λίγες περισσότερες, λίγο περισσότερες. Αλλά εν το πλήθη των ονείρων, όταν κάποιος άνθρωπος είδα ενύπνιο, ξαναείδα, εκεί δεν είναι ο Θεός, εκεί είναι ο άνθρωπος. Εκεί είναι οι ματαιότητες της καρδιάς των ανθρώπων. Όμως και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός αποκαλύπτεται με ενύπνια, ιδιαίτερα στον Ιωσήφ, όταν του ομολόγησε η Μαρία, η αρευωνιαστικιά του, ότι ήταν έγκυος, είχε συλλάβει εγκαθιστρή και του είπε δια Πνεύματος Αγίου, η Γραφή λέγει ότι, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και το 18 εδάφιο, του δε Ιησού Χριστού γέννησης ήτο ούτο ήτο, αφού ηρυβωνίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εγκαστρή, έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ο Ιωσήφ δε ο ανιερευτής δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διαλογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφώνει κατόναρ εις αυτόν, στο ενύπνιό του, λέγον Ιωσήφιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ του Πνεύματος του Αγίου και θέλει γεννησιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωσήφ, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Και ο Ιωσήφ υπάκουσε, δηλαδή μέσα από ενύπνιο ο Θεός συνομίλησε με τον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ απεδέχθη τη φωνή του Θεού μέσα από τον ενύπνιο που είδε με άγγελο. Επίσης και σε άλλες, και άλλες φορές φανερώθηκε εν ενυπνίω ο Θεός, διαβάζω στο 19 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, τελευτήσαντος δε του Ηρώδη, ιδού άγγελος Κυρίου εφαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο, λέγον εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και είπαγε στον Ισραήλ, διότι απέθανεν το παιδίον. Αλλά και στο 13 εδάφιο, αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, οι μάγοι από Ανατολών που ήρθαν για να δώσουν χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα στο πεδίο, αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον και έσω εκεί έως σου είπω. Δηλαδή στον Ιωσήφ, τον νομιζόμενο πατέρα του Ιησού, τον αρβωνιαστικό της Μαρίας, κατ' επανάληψην ο Θεός μίλησε με ενύπνια και του φανέρωσε τη βουλή του και του έδωσε εντολές τις οποίες ο Ιωσήφ υπάκουσε. Αλλά και αργότερα, δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και φωτιά τους ανθρώπους, τους 120 που περίμεναν κατά την εντολή του Χριστού στο Ανώγιο, ο Απόστολος Πέτρος που ερμήνευσε σε αυτούς που παραξενεύτηκαν, που άκουγαν τους ανθρώπους να μιλάνε ξένες γλώσσες, τους είπε, αλλά τούτο είναι το ρηθέν, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, 16 εδάφιο,
αλλά τούτο είναι το ρηθέντια του προφήτου Ιωήλ, και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός με πάσα σάρκαν, και θέλουσι προφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν οι διοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν εν υπνιαστή εν ύπνια. Άρα και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει με ενύπνια κατά τη δική του πρόθεση και κατά το δικό του θέλημα. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στα ενύπνια που μας δείχνει ο Θεός και προσπαθούμε να διακρίνουμε όταν δεν υπάρχει πλήθος ονείρων, όπως είπαμε που είναι ματαιώτης, αλλά όταν ο Θεός έλθει και μας επισκεφθεί, και αυτό γίνεται σε όλους τους ανθρώπους που αποφασίζει ο Θεός, μπορεί να μας μιλήσει, να μας δώσει εντολές, να μας φανερώσει τα μέλλοντα με προφητικά ενύπνια, να μας αποκαλύψει το θέλημά Του. Αλλά και μετά το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή και μετά τη βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου και περίπου, ο Θεός πια με καθαρό τρόπο δια Πνεύματος Αγίου συνομιλεί με τους ανθρώπους και με το Λόγο Του, αλλά συνεχίζει και με ενύπνια στους προσβυτέρους να μιλάει στους ανθρώπους όπως διαβάσαμε στον προφητικό λόγο. Όμως υπάρχουν και ενύπνια σαρκικά για τα οποία αναφέρεται η επιστολή του Ιούδα, του Αποστόλου. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 8 εδάφιο. «Ομοίως και ούτι ενυπνιαζόμενη την μεν σάρκαν μιένουση, την δε εξουσία καταφρονούση». Υπάρχουν λοιπόν τα ενύπνια του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου, με τα οποία ο Θεός συνομιλεί με τον άνθρωπο, ένας από τους τρόπους με τον οποίο ο Θεός συνομιλεί με τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και τα ενύπνια τα σαρκικά, όπου εκ της σαρκός, εκ της καρδίας, εκ της επιθυμίας της σαρκός, εκ της επιθυμίας της καρδίας, εκ της αλαζονίας του βίου, ο άνθρωπος ενυπνιάζεται ενύπνια τα οποία δεν είναι από το Θεό. Όπως λένε οι άνθρωποι, ο πεινασμένος καρεσβέλια ονειρεύεται. Είναι οι επιθυμίες σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, που πολλές φορές οδηγούν τον άνθρωπο στο να βλέπει ενύπνια, τα οποία όμως δεν είναι η φωνή του Θεού και ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διακρίνουμε, όπως όλα τα προφητικά, τις προφητικές ενέργειες του Θεού, μας δίνει εντολή ο Θεός, πάντες να προφητεύουμε, αλλά να διακρίνουμε αν είναι από το Θεό αυτό το οποίο συμβαίνει ή είναι από τη σάρκα του ανθρώπου ή από την καρδιά του ανθρώπου ή από το αλαζονικό πνεύμα του ανθρώπου. Τα ενύπνια λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο, αλλά όχι ο μοναδικός. Που και αυτός ο τρόπος χρειάζεται διάκριση, ώστε να διακρίνουμε αν πράγματι είναι πνευματικό το ενύπνιο ή όχι. Δεύτερη σου ερώτηση, ένας καλός άνθρωπος του κόσμου, ο οποίος όμως δεν ζει με τον Χριστό, αλλά κατά κόσμο είναι καλός, δεν κάνει τα πράγματα του Κυρίου, θα σωθεί τελικά? Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση που θα πρέπει οπωσδήποτε να τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Βέβαια έχει ο Λόγος του Θεού άποψη απάνω σε αυτό που είναι πολύ σοβαρή και καλό είναι να τη διαβάσουμε. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Από το 11 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμο, θέλουσιν και απολεστεί χωρίς νόμο. Και όσοι ημάρτησαν υπό νόμον, θέλουσιν κριθεί δια του νόμου. Το ξαναδιαβάζω. Όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμο θα απολεστούνε χωρίς τον νόμο του Θεού και το λόγο του Θεού. Και όσοι αμάρτησαν υπό τον νόμο του Θεού θα κριθούν διά του νόμου του Θεού. Και εξηγεί. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, του λόγου του Θεού, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θα δικαιωθούν. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες τον νόμο, πράττουσιν εκ φύσεως τα του νόμου, αυτοί αν και δεν έχουν νόμο, ο νόμος όμως είναι μέσα τους, οι οποίοι αποδεικνύουν το έργο του νόμου γεγραμμένο στις καρδιές τους, πως έχοντες συμμαρτυρούσαν τη συνείδηση και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων,
εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγελιό μου. Άρα λοιπόν, οι καλοί άνθρωποι που μας αναφέρεις, αγαπητοί αδελφοί ανώνυμοι, μπορούν να σωθούν εάν η καλοσύνη τους εκφράζεται με το να πράττουν τα του Λόγου του Θεού χωρίς να γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Πώς? Με τη συνείδησή τους, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, και τη λογική του, καθώς τους λογισμούς του κατηγορούν ή και απολογούνται μεταξύ αλλήλων. Δηλαδή, από τη μια μεριά η συνείδηση λέει πράξε το καλό, και μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει με βάση τη συνείδησή του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, και οι λογισμοί να λένε άσε μας, θα πράξω το κακό γιατί με συμφέρει, γιατί με εξυπηρετεί, ή ο λογισμός υποτάσσεται στη φωνή του Θεού μέσα από τη συνείδηση του ανθρώπου και λέει θα πράξω το καλό. Εάν λοιπόν δεν γνωρίζει το νόμο του Θεού, το Λόγο του Θεού, το νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη, τότε ο άνθρωπος θα κριθεί από τη σχέση της συνείδησής του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα σε όλους τους ανθρώπους, αφενός μεν, αφετέρου και με τη λογική του, εκ της οποίας παίρνει τελικά τις αποφάσεις. Εάν θα υποταχθεί στη φωνή του Θεού η λογική του και πράττει το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον ενώπιον του Θεού, θα σωθεί. Εάν δεν υποταχθεί η λογική του, η καρδιά του, το θέλω του δηλαδή, και το θέλει και το κρίνεστε, αυτό εδώ πέρα που κρίνει το μυαλό του ανθρώπου και η καρδιά που επιθυμεί, εάν δεν υποταχθούν στη φωνή του Θεού που προέρχεται από τα βάθη του ανθρώπου, από τη συνείδησή του, τότε ο άνθρωπος αυτός θα απολεστεί. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι δίκαιος και εν δικαιοσύνη κρίνει και εξετάζει όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τρίτη ερώτησή σου. Αποδεικνύεται ότι έλαβα και Άγιο Πνεύμα με το να μιλώ ξένες γλώσσες? Βέβαια. Αυτό είναι το σημείο το οποίο φαίνεται καθαρά στις πράξεις των Αποστόλων, στο 10 κεφάλαιο και από το 44 εδάφιο θα διαβάσω. Ενώ έτι ελάλη ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων, και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη, γιατί, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Η απόδειξη δηλαδή ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο με τα βεβαιότητος οι ακούοντες το Λόγο του Θεού μέσα στο σπίτι του Κορνήλιου από τον Απόστολο Πέτρο, ήταν ότι άκουγαν αυτούς λαλούντες γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Το να λαλείς γλώσσας είναι το σημείο της βάφτισης, της πλήρωσης με Πνεύμα Άγιο. Βαφτίζομαι με Πνεύμα Άγιο είναι η πρώτη πλήρωση του ανθρώπου, και στη συνέχεια όταν βαφτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, τον βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα τη Αγίου κατά το Λόγο του, τότε συνεχόμενα πληρούνται όποτε το επιθυμεί, όποτε το θέλει και όποτε προσεύχεται. Και πώς αποδεικνύεται αφενός μεν η βάφτιση εν Πνεύματι Αγίω, αφετέρου οι πληρώσεις εν Πνεύματι Αγίω, με το να μιλάμε γλώσσες. Βεβαίως με το να μιλάμε γλώσσες ποικίλει η δύναμη που λαμβάνει ο άνθρωπος. Μιλάμε γλώσσες με μικρά δύναμη, μιλάμε γλώσσες με μεγάλη δύναμη, μιλάμε γλώσσες με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο καθώς μιλάω ξένες γλώσσες, βέβαια, και μάλιστα στις πράξεις πάλι των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Έφεσο, λέγει ο Λόγος του Θεού, ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού διαβάζω Ιωταθήτα κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων. Ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον και ευρών τους μαθητάς είπε προς αυτούς,
ελάβετε πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Ιδέ είπαν προς αυτόν, αλλά δεν υπάρχει πνεύμα Άγιον, οικούσαμεν. Και είπε προς αυτούς, εις τι λοιπόν ευαυτίστητε, ιδέ είπαν στο βάφτισμα του Ιωάννου. Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευαύτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς τον λαόν, να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε αυτοί, ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν βρέθηκε στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος και βρήκε μαθητάς, μαθητευθέντας από τον Απολό, τους ρώτησε, αφού πιστεύσατε στο Χριστό, λάβατε πνευμάγιο, γιατί είναι μία φυσική ακολουθία. Πιστεύω στον Χριστό, με αναγεννάει ο Θεός και με βαφτίζει ο Χριστός με πνευμάγιο. Αφού προηγούμενα βαφτιστεί ο άνθρωπος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών. Στην ερώτηση λοιπόν, ελάβατε πνευμάγιο αφού επιστέψατε, οι μαθητές στην Έφεσο απάντησαν, αλλά ούτε αν υπάρχει πνευμάγιο ξέρουμε. Και η φυσική, λογική απορία του Αποστόλου Παύλου είναι, σε τι βαφτιστήκατε, γιατί λέτε ότι δεν ξέρετε, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά την εντολή του Χριστού. Πώς λέγεται τότε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει πνευμάγιο? Και αυτοί είπαν, όχι, δεν βαφτιστήκαμε το βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά το βάφτισμα του Ιωάννου, που είναι να πιστεύσουμε εις τον ερχόμενο με ταυτόν. Αφού άκουσαν όμως τον Απόστολο Παύλο, βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού και ο Απόστολος Παύλος επέθηκεν επ' αυτόν τας χείρας, ώστε ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς και ως σημείο και τότε ελάλου γλώσσας και προεφύτευον. Άρα λοιπόν στην ερώτησή σου αποδεικνύεται ότι έλαβα Άγιο Πνεύμα με το να μιλώ ξένες γλώσσες, βέβαια. Οι ξένες γλώσσες δεν είναι χάρισμα πνευματικό? Όχι. Είναι σημείο του βαφτίσματος. Το χάρισμα το πνευματικό είναι άλλο. Και να το δούμε. Είναι τα είδη γλωσσών, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα στην επόμενη ερώτηση γράφησα, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν θα λάβω το Άγιο Πνεύμα θα μιλώ μόνο ξένες γλώσσες ή θα προφητεύω στα ελληνικά? Τι σχέση έχουν οι ξένες γλώσσες και η προφητεία? Οι ξένες γλώσσες λοιπόν με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω είναι το σημείο ότι ο Χριστός σε βάφτισε, ότι βαφτίστηκες εν Πνεύματι Αγίω. Τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο είναι λόγος σοφίας, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο της επιστολής της πρώτης του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου προς το συμφέρον του. Εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος του Αγίου πρώτον λόγος σοφίας, δεύτερον λόγος γνώσεως, τρίτον πίστης, τέταρτον μίζωνα χαρίσματα, χαρίσματα ιαμάτων, πέμπτον ενέργειες δυνάμεων, έκτον προφητεία, έβδομον διακρίσεις πνευμάτων, όγδον είδη γλωσσών και ένατον ερμηνεία γλωσσών. Ένα από τα χαρίσματα λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου είναι τα είδη των γλωσσών, όπου ο άνθρωπος μιλάει, έχει τη δυνατότητα να μιλάει πολλές γλώσσες, πάρα πολλές γλώσσες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος που έχει είδη γλωσσών, εγώ μιλάω λέει περισσότερες γλώσσες από όλους σας. Άλλο λοιπόν είναι να μιλήσω ξένες γλώσσες και αυτό να αποτελεί σημείο της βάφτισης και της πλήρωσής μου με Πνεύμα Άγιο, και άλλο το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου είδη γλωσσών που ο Θεός το δίδει δια την οικοδομή της Εκκλησίας, εφόσον βεβαίως υπάρχει και το επόμενο χάρισμα που είναι ερμηνείες γλωσσών. Βέβαια, εδώ το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού αυτό το οποίο λέμε στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο. «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους», εδώ είναι οι διακονίες που δίνει ο Χριστός, που οι διακονίες που δίνει ο Χριστός αναφέρονται στην επιστολή προς Εφεσίους και καλό είναι να τις διαβάσουμε πριν προχωρήσουμε. Διαβάζω από το δέλτα κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους και από το 11 εδάφιο. «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκεν άλλους μεν Αποστόλους,
άλλους δε προφήτες δεύτερον, άλλους δε ευαγγελιστές τρίτον, άλλους δε ποιμένας τέταρτον και διδασκάλους πέμπτον, για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να μπορούν να εργάζονται την υπηρεσία τους, αλλά και να εργάζονται για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου όλοι μαζί, και οι έχοντες διακονία και εμείς, να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άνδρα τέλειον και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμεθα, για ποιο λόγο, για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξάνομεν εις αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν δίδει διακονίες, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους, για τον καταρτισμό όλων των Αγίων. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους Ιωταβήτα 27 και 28. «Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός σε την Εκκλησία με διακονία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, αλλά έδωσε και χαρίσματα όπως διαβάσαμε Πνεύματος Αγίου». Και συνεχίζω. «Έπειτα θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, χαρίσματα βοηθείας και κυβερνήσεις και ένα από τα χαρίσματα ακόμη, είδη γλωσσών». Και ρωτάει τώρα πια, «Μη πάντες είναι Απόστολοι», έχουν τη διακονία του Αποστόλου, «Μη πάντες είναι προφήτες», τη διακονία του προφήτου, «Μη πάντες διδάσκαλοι», τη διακονία του διδασκάλου, «Μη πάντες ενεργούς ή δυνάμεις», τα μείζωνα χαρίσματα, «Μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων», «Μη πάντες έχουνσι λαλούσι γλώσσες», δηλαδή είδη γλωσσών, και συνεχίζει, «Μη πάντες διερμηνεύουσιν», που είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Ζητείτε λοιπόν με τα ζήλου τα κρίτωνα χαρίσματα και έτι πολλήν υπερέχουσαν οδός σας δεικνύω, που είναι η οδός της αγάπης. Άρα λοιπόν, όταν λάβεις αγαπητοί, και όποιος λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τούτο αποδεικνύεται, όποιος βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο ή πληρούται Πνεύματος Αγίου, αποδεικνύεται τούτο με το να μιλάει ξένες γλώσσες. Όμως άλλο το σημείο του βαφτίσματος που είναι ξένες γλώσσες και άλλο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο και είναι 9 όπως τα προαναφέραμε, ή οι διακονίες που δίδει ο Χριστός στην Εκκλησία και είναι 5 όπως τις προαναφέραμε. Και τελευταία σου ερώτηση, όταν θα λάβω το Άγιο Πνεύμα θα μιλώ μόνο ξένες γλώσσες ή θα προφητεύω στα ελληνικά? Θα μιλάς ξένες γλώσσες με τα βεβαιότητας και θα προφητεύεις στα ελληνικά εάν ο Κύριος σου δώσει το χάρισμα της προφητείας. Όπως διαβάσαμε τα χαρίσματα πριν από λίγο, είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, είναι πίστης, είναι χαρίσματα διαμάτων, είναι ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Αν σε βαφτίσει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, σίγουρα θα μιλάς ξένες γλώσσες. Εάν σου δώσει χάρισμα προφητικό, το χάρισμα της προφητείας, τότε και θα προφητεύεις. Τι σχέση έχουν οι ξένες γλώσσες, συνεχίζει την ερώτησή σου, και η προφητεία? Οι ξένες γλώσσες δίδονται, όπως διαβάζουμε στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά όλα, περισσότερο δεν να προφητεύετε. Γιατί? Διότι αυτός που λαλεί γλώσσα αναγνώριστον, ξένη γλώσσα, δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό, και κανένας δεν τον καταλαβαίνει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια προς τον Θεό. Και ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον είναι αυτόν οικοδομή. Ο δε προφητεύων λαλεί προς τους ανθρώπους, που είναι αντιληπτή, γνώριμη η γλώσσα με την οποία μιλεί με το προφητικό χάρισμα προς τους ανθρώπους. Και μιλά προς τους ανθρώπους με οικοδομή, για προτροπή και για παρηγοριά. Ο προφητεύων οικοδομεί την Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ξένη γλώσσα οικοδομεί
τον εαυτό του. Και λέει, συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος, θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες για να οικοδομείτε τον εαυτό σας, περισσότερο όμως να προφητεύετε για να οικοδομείτε την Εκκλησία, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών από τον λαλούντα ξένες γλώσσες, εκτός αν αυτός που μιλάει ξένες γλώσσες και διερμηνεύει, ώστε να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Α, τα ξαναπώ λίγο. Το σημείο των γλωσσών, που είναι σημείο για το βάπτισμα ή την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, είναι απαραίτητο στα πνευματικά και ο Απόστολος Παύλος λέει θέλω πάντες να μιλάτε γλώσσες. Γιατί? Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο το Πνεύμα το Άγιο μιλάει μυστήρια προς τον Θεό, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους και έτσι οικοδομείται ο εαυτός μας, οικοδομείται ο κάθε άνθρωπος που μιλάει ξένες γλώσσες δια του Πνεύματος του Αγίου και το εξηγεί λίγο περισσότερο ο Απόστολος Παύλος αυτό το πώς οικοδομεί ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον τον εαυτό του, καθώς λέγει, ως διαβάζω από το Ήτα 8 κεφάλαιο και 26 εδάφιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ως αυτός δε και το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται εις τας ασθένειές μας, επειδή εμείς το τι να προσευχετώμεν καθώς πρέπει δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο υπέρ εν την χάνει, υπέρ μεσητεύει, υπέρ οικετεύει, υπέρ ημών, με γλώσσες αγνώριστες, με στεναγμούς αλαλήτους, ώστε ο ερευνώντας καρδίας εξεύρει που είναι ο Θεός, ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και ότι κατά Θεόν εν τη χάνει, προσεύχεται, οικετεύει υπέρ των Αγίων. Άρα ο λαλόγλος αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή καθώς το Πνεύμα το Άγιο με στεναγμούς αλαλήτους προσεύχεται προς το Θεό έχοντας και γνωρίζοντας το φρόνημα του Θεού υπέρ των Αγίων, γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν εξεύρωμεν πώς και τι να προσευχηθόμεν. Άρα λοιπόν αυτός που μιλάει ξένες γλώσσες ενώ βαφτίζεται ή ενώ πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο μιλάει ξένες γλώσσες οικοδομώντας τον εαυτό του. Ο Απόστολος Παύλος όμως θέλει πιο πολύ να προφητεύουμε, να ζητάμε δηλαδή τα χαρίσματα, το χάρισμα της προφητείας ακόμη και τα μείζωνα χαρίσματα για την οικοδομή της Εκκλησίας, γιατί αυτός που οικοδομεί την Εκκλησία είναι ανώτερος, ο προφητεύων που οικοδομεί την Εκκλησία είναι ανώτερος από αυτόν τον ο οποίος μιλάει με ξένες γλώσσες και οικοδομεί τον εαυτό του. Τι σχέση λοιπόν έχουν οι γλώσσες με την προφητεία? Η γλώσσα για την οικοδομή του εαυτού μας, η προφητεία είναι για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά της Εκκλησίας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μου φίλοι ανώνυμοι, για το ερώτημά σου αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Συνεχίζω με μια άλλη ερώτηση, την Ελένη. Σας χαιρετώ με αγάπη, είμαι 27 ετών, θέλω να γίνω παιδί Θεού, έχω αλλάξει την εμφάνισή μου, δεν έχω μόνιμη αμαρτία, παραδείγματος χάρη τσιγάρο και θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Πώς να προσεύχομαι για να με αναγεννήσει ο Κύριος? Είναι σωστό να ζητήσω και τη βεβαίωση από τον Κύριο για να το καταλάβω? Πώς, πρώτη ερώτηση. Ναι, αγαπητή αδερφή Ελένη, το να αναγεννηθείς είναι ένα μεγάλο θαύμα. Την αναγέννηση την κάνει ο Πατέρας και μάλιστα το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο του κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Ο Θεός λοιπόν μας αναγεννάει γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός αναστήθηκε και ότι και ομολογούμε με το στόμα, πιστεύουμε την καρδιά μας ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν και ομολογούμε με το στόμα μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Στο Ευαγγέλιο του, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει τα περί της αναγεννήσεως που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 3. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς αληθώς συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς γίνεται άνθρωπος να γεννηθεί γερονών, μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν στην κοιλία της μητρός αυτού και να γεννηθεί?
απεκρίθη ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, διότι το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρκ, αλλά το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα λοιπόν με την αναγέννηση ο άνθρωπος ο σαρκικός που γεννήθηκε κατά σάρκα αναγεννάται, τον ξαναγεννάει ο Θεός, αλλά με πνευματική γέννηση και γίνεται πνευματικός ο άνθρωπος αυτός, καθώς αλλάζει ο Θεός την καρδιά του και αλλάζει την καρδιά του, την κάνει από λίθινη, πέτρινη, την κάνει σάρκινη, απαλή και τρυφερή, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συγχωρεί και να μπορεί να αγαπάει. Αλλά αλλάζει και το πνεύμα του, το κάνει απολαζονικό, ταπεινό, πράο, ησύχιο, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ζητάει συγγνώμη, να ταπεινώνεται και να μπορεί ακόμη ο άνθρωπος, καθώς ζητάει συγγνώμη, να βρίσκει χάρη από το Θεό, καθώς ταπεινώνεται να βρίσκει χάρη από το Θεό. Τα περί της αναγεννήσεως όμως αναφέρονται και του βαπτίσματος στη συνέχεια εν Πνεύματι Αγίων, αναφέρονται στον προφητικό λόγο ακόμη στον προφήτη Ζεκίλ και διαβάζω από το Λάμπτα Σίγμα Τάφ 26 δηλαδή κεφάλαιο και το 25 εδάφιο. Και θέλω ράνι εφημών καθαρόν είδωρ και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας, από πάντων των ειδόλων σας θέλω σας καθαρίσει και θα δώσω σε σας νέαν καρδίαν και νέο πνεύμα θα εμβάλω μέσα σας και από σπάσα στη λιθύνη καρδία εκ της σαρκός σας θα σας δώσω καρδίαν σαρκίνη. Αυτή είναι η αναγέννηση που πραγματοποιείται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο και βεβαιώνεται η σωτηρία του ανθρώπου με το βάπτισμα εν ύδατι, καθώς το βάπτισμα σώζει, ουχή όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος και καλόν είναι να το διαβάσουμε αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη στο κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Ζωοποιηθείς δε υπό του πνεύματος, δια το οποίο πορευτεί σε κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία υπήθησαν κάποτε, πότε, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζονται οι κυβωτώσεις την οποία ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος, το οποίο αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει μας σήμερον όχι αποβολή της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως των Θεών για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αναγεννάται, που σημαίνει αλλάζει η ζωή του, γίνεται μια πλήρης και τέλεια αλλαγή, αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, απολύθινη όπως διαβάσαμε γίνεται σάρκινη, απαλή και τρυφερή, εύκολα μετανοεί, εύκολα ζητάει συγγνώμη, και μεταβάλλονται και οι επιθυμίες του ανθρώπου. Οι επιθυμίες σαρκός, οι επιθυμίες της καρδιάς των οφθαλμών και οι επιθυμίες και η αλαζονία του πνεύματος. Αλλάζει δηλαδή τη σάρκα ο Θεός, το χυμισμό του ανθρώπου, ενώ χρειάζεται ηρωίνη για να επιβιώσει όταν τον αναγεννήσει ο Θεός τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει σε ένα δευτερόλεπτο, με την αναγέννηση τον ελευθερώνει από τις επιθυμίες σαρκός, τις αμαρτίες, όλες. Τον ελευθερώνει από τις επιθυμίες των οφθαλμών, από το θέλω, καθώς του αλλάζει την καρδιά όπως είπαμε και την κάνει απαλή και τρυφερή, όχι σκληρή, ώστε να μπορεί να μετανοεί και να ζητάει συγχώρεση από το Θεό και εν τέλει του αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου από αλαζονικό, υπερήφανο και σκληρό, του χαρίζει πνεύμα ταπεινό, πράο, ησύχιο, που να μπορεί να συγχωρεί τους ανθρώπους και να είναι ταπεινός. Ο άνθρωπος, η αναγέννηση μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο. Τον Απόστολο Παύλο από σκληρό διώκτη της Εκκλησίας τον έκανε απαλό και τρυφερό, υπερασπιστή της Εκκλησίας και κήρυκα του Ιησού Χριστού. Από εχθρό του Χριστού
τον έκανε φίλο και υπηρέτη του Ιησού Χριστού. Μέσα σε μια στιγμή. Αυτή είναι η αναγέννηση, αυτό είναι το έργο του Θεού που μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Πώς θα το καταλάβεις? Θα το καταλάβεις. Θα καταλάβεις από την αλλαγή των επιθυμιών σου. Από αυτά που φιλοξενούσες στην καρδιά σου. Αντιπαθούσες, φθονούσες, μισούσες, ήσουν θυμωμένοι και αλλάζουν όλα και γεμίζεις αγάπη. Γιατί αμέσως έρχεται ο καρπός του Αγίου Πνεύματος με την αναγέννηση, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Δεν μπορεί να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να μην το καταλάβει. Η αλλαγή είναι πλήρης, είναι τέλεια, είναι μεταμόρφωσης. Όταν λοιπόν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι απαραίτητο να βαφτιστεί εν ύδατη για να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, θάβοντας τον παλαιόν άνθρωπο μέσα στο νερό και βγαίνοντας ενδεδειμένος Χριστό, καθώς είναι και γραμμένο ως της εν Χριστώ, όποιος εν Χριστώ βαφτίζεται, Χριστόν ενδύεται, δίνεται. Πώς θα το καταλάβω, είπαμε. Η αλλαγή είναι πλήρης και τέλεια στη ζωή σου όταν αναγεννηθείς. Και βέβαια τότε θα πιστεύεις το Λόγο του Θεού, θα ζητήσεις και το Πνεύμα το Άγιο, θα έρθει ο Χριστός να σε βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίω και δυνάμη και πυρή και φωτιά και θα γίνεις πλέον άλλος άνθρωπος. Πώς θα πετύχω την τελεία αγάπη που έξω διώκει το φόβο? Το λέει αυτό στην επιστολή του ο Απόστολος Ιωάννης, ότι η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Το διαβάζω. Διαβάζω από το 15 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου. Ώστε ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ξαναλέω, όποιος πιστεύσει εν την καρδία του ότι ο Θεός ανέστησε τον αναμάρτητο άνθρωπο Ιησούν Χριστόν τον Ναζωραίο, αφενός μεν, και αφετέρου ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και εδόθη σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, τότε αυτός σώζεται. Και ξαναδιαβάζω. Όποιος λοιπόν ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, τότε έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μένει μέσα του, και αυτός ο άνθρωπος μένει μέσα στο Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, και επιστέψαμε την αγάπη την οποία ο Θεός έχει προς εμάς. Πότε? Όταν αναγεννηθήκαμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος μένει εν τη αγάπη, ο Θεός μένει εν αυτό και εν το Θεό μένει και ο Θεός μένει εν αυτό. Εν τούτο, μέσα στο Θεό, μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι τετελειωμένη αγάπη μέθυμων του ενός προς του άλλου, για να έχουμε παρησίαν την ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο. Φόβος λοιπόν δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ποια είναι η τελεία αγάπη? Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι η τελεία αγάπη. Μέσα στην παρουσία του Θεού λοιπόν έξω διώκεται ο φόβος. Το ξαναδιαβάζω. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Όταν ο Θεός έρθει στη ζωή μας, και πώς ο Θεός έρθει στη ζωή μας? Με την αναγέννηση πρώτον, γιατί το ξαναδιαβάζω, όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός μένει στο Θεό. Άρα γίνεται ένα. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο με τον άνθρωπο. Ή αλλιώς, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου γίνεται ένα με τον άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει και ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Και έτσι αλλάζει η ζωή και έρχεται ο Θεός μέσα του και γίνεται ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου, ναός του Θεού. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας.
Έρχεται λοιπόν ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και τότε η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Τι λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, πλησιάσατε προς τον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Αντιστάθετε εις τον διάβολο και θα φύγει. Άρα όσο πιο πολύ πλησιάζεις το Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός έρχεται μέσα σου, ο Θεός που είναι η τελή αγάπη και έξω διώκει το φόβο. Παθαίνω κρίσεις άγχους, έχω φοβίες και τρόμο. Πώς θα ελευθερωθώ από αυτά? Αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ασθένειες που ο Ιησούς Χριστός πέθανε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, που είναι το πρώτο, αλλά πέθανε και για τις παραβάσεις μας, για τα λάθη μας, για τις ανομίες μας, αλλά και για τις ασθένειές μας. Καθώς με τις πληγές του Χριστού εμείς οι άθυμοι. Πώς θα ελευθερωθείς από αυτά? Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και το αίμα του Ιησού Χριστού θεραπεύει εμάς με τις πληγές του Χριστού εμείς οι άθυμοι. Και ο Κύριος θεραπεύει, βεβαίως θεραπεύει, ελευθερώνει, βεβαίως ελευθερώνει, σώζει, βεβαίως σώζει. Άρα λοιπόν αναγεννόμεθα, πράττουμε το, αλλάζει η ζωή μας, ζητάμε από τον Θεό να αναλάβει τη ζωή μας, με την αναγέννηση ελευθερώνεται από όλα ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές, με το βάφτισμα με Πνεύματι Αγίου μεταβάλλεται ο άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο, με το βάφτισμα εν ύδατη αφαιρείται, απεκδίεται ο άνθρωπος στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός και έτσι τα αρχαία παρέρχονται και τα πάντα γίνονται νέα. Τώρα όμως πρέπει να αγωνιστείς τον αγώνα τον καλό, να αγωνίζει όπως λέει ο Παύλος, να περπατάς την οδόν την οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός και να διατηρήσεις την πίστη σου. Και δια της πίστεως σου ο Θεός θα ενεργεί πάντοτε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Σου εύχομαι αγαπητή Ελένη, ο Θεός να είναι μαζί σου, να σε ευλογήσει πλούσια, να σε θεραπεύσει από όλα, να σε ελευθερώσει από όλα και όλοι μαζί να τον δοξάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email που μας έστειλες και σου ευχόμαστε και πάλι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.